με ποιον τρόπο το μαθητικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γίνει ευνοϊκότερο για τις μεγάλες εταιρείες και τις πολυεθνικές εις βάρος των κρατών μελών. Well, in the TTIP project, we have a clause that calls for what they call regulatory cooperation. That means if we make new rules, they have to be in harmony with the United States. Με τη ρύθμιση μπορεί να εννοούμε πολλά πράγματα, όπως τη ρύθμιση της αγοράς εργασίας, τη ρύθμιση κανόνων για την κοινωνική πρόνοια. Μπορούμε να εννοούμε δηλαδή μια σειρά πραγμάτων που επηρεάζουν θετικά τη ζωή μας. Όταν μιλάμε όμως για μια συμφωνία σαν την TTIP που θα φέρει κοντά τις νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ΗΠΑ, τότε το πιθανότητα αυτό που θα δούμε θα είναι μια εναρμόνιση προς το δυσμενέστερο των κανόνων που ισχύουν αυτή τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ουσιαστικά αυτή η κατάσταση θα οδηγήσει σε ένα νεοφιλελεύθερο σύνταγμα. Συνταγματοποίηση νεοφιλελεύθερου σύνταγματο. Θα ήθελα να μας πείτε πιο συγκεκριμένα τι θα σημαίνουν για τα εργασιακά δικαιώματα αυτή η συμφωνία. For instance, Germany has introduced a minimum wage legislation this year. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της Γερμανίας, στην οποία φέτος με νομοθετική παρέμβαση αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι μετά την υπογραφή της συμφωνίας, διεθνικές επιχειρήσεις και όμιλοι να στρέφονται κατά της γερμανικής κυβέρνησης ή όποιας άλλης κυβέρνησης αποφασίσει να πάρει ένα τέτοιο μέτρο, να προσφύγει εναντίον της στα διεθνή δικαστήρια μέσω της προστασίας που της παρέχει το καθεστώς της επίλυσης διαφορών μεταξύ των επενδυτών και των κρατών και να αξιώσει τα συμφέροντά της εις βάρος του γερμανικού κράτους. Κάτι τέτοιο το έχουμε δει και σε περιπτώσεις αναπτυσσόμενων χωρών, όπως ας πούμε στο Μπαγκλαντές, με τους πολυεθνικούς ομίλους να οδηγούν την κυβέρνησή τους σε διεθνή διαιτητικά δικαστήρια. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το σταματήσουμε, να το εμποδίσουμε.